Κύριε Διονύση, κάθε μέρα εδώ είστε, στους δρόμους και προσφέρετε το ψωμάκι, το κουλουράκι, το κουρασάν στους πρόσφυγες και τους μετανάστες από τη μία άκρη σχεδόν στην άλλη. Μπράβο, πόσους μήνες το κάνετε αυτό? Αυτό το κάνουμε από το Μάρτι. Ναι. Συνέχεια από το Μάρτι, κάθε μέρα κάνουμε αυτό. 200 κομμάτια την ημέρα. Γιατί εμείς έχουμε καταστήματα και ότι αυτά τα πράγματα τα βγάζει το εργοστάσιο και τα παίρνουμε και τα μοιράζουμε. Πολύ βέβαια. Όλοι σας ευχαριστούν, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, τα οποία παρακολουθούν τις κινήσεις. Τα μικρά τα κοιτάζουμε ιδιαίτερως. Τους δίνουμε πράγματα τα οποία είναι και πιο καλά και αγαπάμε τα μικρά. Όλα σχεδόν, όλα φρέσκα είναι. Όλα. Και το κάνετε νυχθημερών και βέβαια τι ακούτε και πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση? Μας λένε ευχαριστώ. Όλα μαζεύονται κόσμος, όταν βλέπουν το αμάξι, μαζεύεται κόσμος και έρχεται και τρώει. Τρώνε όλοι. Έστω και ένα κομμάτι ψωμί, όλοι θα φάνε. Μόνο εσείς ακριβώς δίνετε και οι αλληλεγγύοι και κάποιοι βεβαίως ευαισθητοποιημένοι πολίτες είναι επιχειρηματίες, είναι και κάποιοι ξενοδόχοι. Ναι. Αλλά το σύνολο της κοινωνίας συνήθως δεν συνεισφέρει. Δεν συνεισφέρει, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν. Μπράβο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν αυτά τα χάλια και συνεισφέρουν για αυτοί. Για αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται από τα πέρατα του κόσμου, τους εξαφλειωμένους, τους δυστυχισμένους, τι έχετε να πείτε? Να πω ότι φταίει ο Αμερικάνος που έφαγε το Χουσέινγκ και μετά δίδαξε τους τσιχαντιστές και οι τσιχαντιστές γυρίσανε μπούμερα σε αυτούς. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.